να δείξει, όσο δεν πήγαινα με πολλές αντεγκλήσεις και καυγάδες και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Τέλος πάντων, το νερό είναι το θέμα μας. Ευτυχώς πέρυσι έβρεξε και δεν μείναμε στις συζητήσεις θα βρέξει και πού θα βρούμε νερό και ποιες είναι οι λύσεις κτλ. Πέρυσι ευτυχώς λοιπόν έβρεξε. Απ' τη μια, εντάξει, δεν μιλάω για τις ζημιές, γιατί και αυτό είναι άλλο, αλλού παπά Ευαγγέλιο. Μιλάμε λοιπόν για την ποσότητα του νερού που πέρυσι έτσι, είχαμε αρκετή ποσότητα, παρόλο που η μεγαλύτερη ποσότητα πάλι του νερού πήγε στη θάλασσα, αλλά εν πάση περιπτώσει τη βγάλαμε καθαρή που λέμε. Κύριε Λεμονάκη, καλημέρα σας. Έχουμε τον κύριο Λεμονάκη εδώ, όπως σας είχα υποσχεθεί. Χημικό στη Ράιξβαν, εδώ στην εταιρεία, θα μας δώσει πολλά πολλά στοιχεία για τα νερά. Πού ήμασταν πέρυσι, πού είμαστε φέτος, τι νερό έχουμε, τι αγωγημότητες έχουμε. Καλημέρα. Καλημέρα Μαρία. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς μας ήρθατε. Καλή χρονιά, έτσι παραδοσιακά. Και εμείς ξεκινάμε στην Ιερά Πέτρα, ακριβώς, αφού βρισκόμαστε εδώ στην Ιερά Πέτρα. Ξεκινάμε τώρα αρχές του Σεπτέμβρη. Επομένως, να ευχηθούμε καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο και στους παραγωγούς και τα γεωπονικά καταστήματα και όλους που ασχολούνται στον κλάδο της αγροτικής παραγωγής. Καλή δύναμη και σε σένα και σε ευχαριστώ για μια ακόμα φορά την δυνατότητα που μου δίνεις να πούμε κάποια πραγματάκια, άλλα γνωστά, άλλα ίσως καινούργια για τους παραγωγούς. Όντως πέρυσι τέτοιες ημέρες υπήρχε τεράστια αγωνία, προβληματισμός, τι θα γίνει με το θέμα του νερού. Διότι είχαμε πολύ πολύ σημαντικό πρόβλημα με την ποσότητα του νερού, το θυμόμαστε όλοι που ήταν το φράγμα, μιας και είναι ο κύριος τροφοδότης των καλλιεργειών της περιοχής μας. Και είχαμε βέβαια πρόβλημα και με την ποιότητα για την οποία θα μιλήσουμε τώρα. Πέρυσι λοιπόν τέτοιες ημέρες το φράγμα ήταν περίπου στο 2 η αγωγημότητά του, 1,98 για την ακρίβεια. Έψαξα και βρήκα την ανάλυση που είχαμε εκεί ακριβώς το 14 το Σεπτέμβρη πέρυσι. Άρα ουσιαστικά οι καλλιέργειες μας ξεκινήσαν με αυτό το νερό, περίπου στο 2 η αγωγημότητα. Τα χλώρια, η συγκέντρωση στο χλωρίδιο ήταν στα 426 και 243 ppm νατρίου. Το νερό μιλάμε πάντοτε πέρυσι, τέτοιες ημέρες. Τώρα που μιλάμε, η αγωγημότητα είναι στο 1,15 στη λεκάνη του φράγματος και σαφέστατα έχουμε μια πολύ πολύ σημαντική μείωση των συγκεντρώσεων των συγκεκριμένων στοιχείων. Δηλαδή το χλώριο είναι στα 182 από 426, είναι δηλαδή λιγότερο από τη μέση, και 114 το νάτριο. Πάλι το ίδιο, είναι πιο λίγο από τη μέση. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι γιατί όποτε ανεβαίνει η ηλεκτρική αγωγημότητα του φράγματος, ανεβαίνει πιο πολύ λόγω αυξημένης υψηλότερης συγκέντρωσης των συγκεκριμένων δύο στοιχείων. Ο λόγος είναι ότι το νερό της Μαλάβρας, που αποτελεί επίσης ένα σημαντικό τροφοδότη, ειδικότερα στις δύσκολες περιόδους και όχι μόνο, έχει πολύ ψηλές συγκεντρώσεις από αυτά τα δύο στοιχεία, και αυτό είναι ένα αποτέλεσμα λοιπόν όταν ανεβαίνει η αγωγημότητα ηλεκτρική να ανεβαίνουν πιο πολύ αυτά τα δύο στοιχεία. Τώρα αν θέλετε να δώσουμε και δύο νούμερα για δύο άλλα στοιχεία τα οποία είναι πολύ πολύ σημαντικά για να καταλάβουμε και τη διαφορά, το ασβέστιο για παράδειγμα πέρυσι ήταν στα 105 ppm, φέτος είναι στα 79, έχει δηλαδή μια μείωση της τάξης περίπου στο 25%, ενώ θυμηθείτε χλώριο και νάτριο ήταν πάνω από 50%. Το ίδιο και για το ασβέστιο, ήταν 46, είναι στα 30. Άρα λοιπόν όταν χαμηλώνει η ηλεκτρική αγωγημότητα του φράγματος, ουσιαστικά δεν χαμηλώνει, δεν έχουμε το όφελος μόνο το ότι έχουμε ένα νερό χαμηλότερης αγωγημότητας, έχουμε και ένα νερό που έχει πολύ καλύτερες σχέση στα στοιχεία τα οποία περιέχει. Πάμε τώρα εδώ να δούμε για τις καλλιέργειες τι είναι αυτό το νερό και πόσο. Αυτό το οποίο αντιμετωπίσαμε τα τελευταία 3 χρόνια, αυτό που βλέπαμε εμείς γενικότερα στα θερμοκήπια της περιοχής μας, ήταν ότι χρόνο με το χρόνο υψηλότερες συγκεντρώσεις
των αλάτων στο έδαφο. Και όταν λέμε άλατα, εννοούμε κατά κύριο λόγο το χλώριο και το νάτριο. Αυτό με τώρα, αυτό μεταφράζεται, αυτό μεταφράζεται σε προβλήματα με την καλλιέργεια, δηλαδή ξεκινάμε από την καρπόδεση, από την παραγωγή, από μικροκαρπίες, από μικρότερες παραγωγές, από χειρότερα, δηλαδή, από πιο υποβαθμισμένους καρπούς. Γεμίζει άλατα, δεν μπορεί να απορροφήσει τα ακριβώς στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία το έχουμε ξαναπεί, δηλαδή το χλώριο και το νάτριο λειτουργούν έντονα ανταγωνιστικά με τα κύρια θρεπτικά στοιχεία, το άζωτο και το κάλιο, που είναι ας πούμε γενικότερα για τις καλλιέργειες, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, παρότι τα θρεπτικά μας στοιχεία, δηλαδή το κάλιο, το άζωτο που έχουμε, που δίνουμε στην καλλιέργειά μας, να είναι σε επαρκείς ποσότητες, λόγω ανταγωνισμού να μην μπορεί το φυτό να τα απορροφήσει. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν τα προβλήματα υπήρχαν, πιστεύω ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν να ελαττώνονται, μιας και από το Φλεβάρι σχεδόν, επειδή η ποσότητα του φράγματος που είχαμε πέρυσι ήταν μικρή, ακριβώς επειδή είχαμε αρκετές βροχές, η ποιότητα του νερού έφτιαξε πολύ πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Άρα η μισή περισσινή χρονιά ποτίστηκε με ένα καλύτερο νερό. Τώρα ξεκινάμε επίσης με ένα πολύ πολύ καλύτερο νερό, όχι απλά καλύτερο, είναι πολύ πολύ καλύτερο, το τονίζω, σε σχέση με πέρυσι. Άρα να έχουμε και ένα καλό χειμώνα με λίγο περισσότερη ηλιοφάνεια που πέρυσι μας έλειψε σαν ιεράπετρα, και πιστεύω, ναι, και πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Mm-hmm. Έτσι, το κομμάτι των τιμών εμείς δεν μπορούμε να το καθορίσουμε σαν, ναι, μπορούμε όμως να πούμε για το κόστος παραγωγής. Μπορούμε όμως, μπορούμε σαν παραγωγή να με τις ενέργειες τις οποίες θα κάνουμε mm-hmm. στην καλλιέργειά μας να αυξήσουμε την απόδοση της καλλιέργειας, όποια καλλιέργεια και αν έχουμε, αναστρέμα, την απόδοση και την ποιότητα σίγουρα. Τώρα, αυτό ένας τρόπος που μπορεί να γίνει είναι με τις αναλύσεις που έχουμε δυνατότητα να κάνουμε στο έδαφος. Να. Είτε στο εργαστήριο το δικό μας, το οποίο βρίσκεται εδώ στην περιοχή, είτε σε κάποιο άλλο εργαστήριο. Τώρα, θα πω για μία ακόμα φορά ότι για κάποιους που δεν το έχουν ακούσει, απλά η ανάλυση η οποία κάνουμε, ο τύπος της ανάλυσης που κάνουμε στο δικό μας το εργαστήριο, ακριβώς επειδή η εταιρεία ασχολείται μόνο με τα κηπευτικά, όπως και η AgroSystem που ήμουν τα περισσότερα χρόνια από το 2002, mm-hmm. ο τύπος λοιπόν της ανάλυσης απευθύνεται περισσότερο στα κηπευτικά. Γιατί το λέω αυτό? Τα στοιχεία τα οποία μετράμε είναι τα στοιχεία που είναι άμεσα διαθέσιμα για τις καλλιέργειες, έτσι. Mm-hmm. Επομένως, αυτά τα στοιχεία είναι που μας ενδιαφέρουν σε μια καλλιέργεια ντομάτας, αγκουριάς, πιπεριάς. Άρα, κάνοντας κάποιος που έχει ένα θερμοκήπιο το συγκεκριμένο τύπο της ανάλυσης, πραγματικά μπορεί άμεσα να διορθώσει και άμεσα να δει τα αποτελέσματα μιας τυχόν, να το πούμε, λαθασμένης λίπασης. Όχι, δεν είναι θέμα και λάθους. Είναι και πολλές φορές ότι και η εικόνα, η οποία βλέπουμε στην καλλιέργεια, mm-hmm. δηλαδή και τυχόν ελλείψεις οι οποίες παρουσιάζονται στο φυτό μας, πολλές φορές όλους μπορούν να μας μπερδέψουν, γιατί είπαμε και προηγούμενος ότι μπορεί να παίζει ένα θέμα ανταγωνισμού και όχι έλλειψης. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή θέλω να πω ότι μπορεί να βλέπεις μια έλλειψη σε ένα στοιχείο, να προσθέτεις επιπλέον από αυτό το στοιχείο, να μην έχεις όμως το αποτέλεσμα. Γιατί υπάρχει πολύ ισχυρός ανταγωνισμός. Αυτά όλα με την ανάλυση μπορούμε να τα δούμε. Αυτά έχει δείξει η εμπειρία όλο αυτόν τον χρόνο. Επομένως, εδώ είμαστε για τους... Ωραία. Λοιπόν, καλό νερό λοιπόν, καλής ποιότητας νερού, κύριε Λεμονάκη, με προσοχή σε αυτό που λέτε στον ανταγωνισμό των δύο στοιχείων, που μπορεί να επιφέρουν έτσι λάθος προσέγγιση στην τροφή των φυτών, καταλαβαίνω. Στη θρέψη. Τροφή λέμε εμείς. Ναι. Τροφή, θρέψη, όπως θέλετε. Ναι, το τρώει. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι ακόμα να προσθέσετε στα νερά. Στα νερά, ναι. Τώρα αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω είναι ότι όσον αφορά τώρα την περιοχή τη δικιά μας, στο κομμάτι του φράγματος, mm-hmm. εμείς το ελέγχουμε τακτικά, έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία τώρα όλα αυτά τα χρόνια με τον ΔΟΕΒ, mm-hmm. ο οποίος μας φέρνει δείγματα τουλάχιστον μια φορά το μήνα, mm-hmm. και τα αποτελέσματα σαφέστατα το έχουμε ξαναπεί, μπαίνοντας κάποιος στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας, στο reichsbahn.gr, πηγαίνοντας εκεί που λέει νέα,
θα δει την τελευταία ανάλυση και όλες τις προηγούμενες. Αρκεί να είναι και χημικός, κύριε Λεμονάκη, να το αρκεί να είναι, λέω, και χημικός, να έχει γνωσή χημικού για να μπορεί να τις καταλάβει. Όχι, πολλοί και περισσότεροι από τους παραγωγούς μας έχουν εικόνα, τα γνωρίζουν, τα έχουν μάθει. Επομένως, μπορεί να μπει οποιοδήποτε να δει την τελευταία ή αν θέλετε να κάνει και τη σύγκριση που έκανα και εγώ προηγουμένως. Τώρα, επειδή πολλοί επίσης χρησιμοποιούν δικά τους νερά, είτε από γεωτρήσεις είτε από πηγάδια, θα πω για μια ακόμα φορά, μην χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε νερό εάν δεν έχει γίνει πρώτα μια ανάλυση. Συνήθως μπερδευόμαστε λιγάκι όλοι και κοιτάζοντας ένα νερό και μετρώντας με ένα γογιμόμετρο που οι περισσότεροι τους παραγωγούς έχουν, λέει καλό νερό είναι, το χρησιμοποιώ ή δεν το βάζω, τέλος πάντων. Το θέμα είναι το δείγμα μέτρησης, ναι, όμως καταλαβαίνω. Ουσιαστικά η ηλεκτρική αγωγημότητα τι μας δείχνει? Μας δείχνει ένα σύνολο, ένα σύνολο αλάτων που μπορεί να υπάρχουν μέσα στο νερό. Όμως δεν μας δείχνει και άλλα στοιχεία που μπορεί να είναι τοξικά για μια καλλιέργεια, όπως είναι το βόριο, πρώτον. Και δεύτερον, σίγουρα με την ηλεκτρική αγωγημότητα δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιο στοιχείο μπορεί να υπερέχει εναντί κάποιο άλλον κτλ. Και λέω λοιπόν ότι κάνοντας την ανάλυση στο νερό, ακόμα και κάποιο πρόβλημα να υπάρχει, δηλαδή να υπάρχει, να το πούμε, μια κακή αναλογία μεταξύ των στοιχείων, εφόσον τη γνωρίζεις σαν παραγωγός ή σαν υπεύθυνος καλλιέργειας, ρυθμίζεις τη λίπανσή σου με τέτοιο τρόπο τους ώστε να μην δημιουργεί πρόβλημα στις καλλιέργειες. Έχουμε δυστυχώς και εδώ στην περιοχή μας νερά τα οποία είναι ακατάλληλα για άρδρευση, το λέμε κεφαλαία. Έχουμε νερά τα οποία είναι ακατάλληλα για άρδευση. Επομένως, ευχαριστώ την προσοχή στους παραγωγούς. Η πηγάδια, γεωτρήσεις. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό, ναι. Αναφερόμαστε. Οπότε καλό θα ήταν πριν το χρησιμοποιήσει κάποιος για άρδευση, να έχει την εικόνα του νερού, τι στοιχεία έχει κλπ. Ναι. Οπότε εσείς είστε ο πιο κατάλληλος να του πείτε. Ακριβώς, θα του πούμε αν αυτό το νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή δεν μπορεί, ή αν μπορεί σε θερμοκήπιο και δεν μπορεί σε θερμοκήπιο και μπορεί να το βάλει, ας πούμε, στις ελιές του. Έτσι, αυτό γίνεται. Απλά στο κομμάτι της δειγματοληψίας, πάντοτε όταν πάρουμε από μια γεώτρηση ή από ένα πηγάδι, θα πρέπει να γίνει πρώτα καλή άντληση. Ειδικότερα αν έχω ένα πηγάδι το οποίο το χρησιμοποιούσε ο πατέρας μου, για παράδειγμα, και είναι 20 χρόνια δεν το έχω χρησιμοποιήσει, θα πρέπει να μπει ένα βατραχάκι, να διάσει 2-3 φορές το νερό το οποίο δίνει και μετά να κάνω την ανάλυση. Γιατί αυτό συνήθως που υπάρχει μέσα δεν είναι και αυτό που μπορεί να μας δώσει το πηγάδι. Το ίδιο βέβαια ισχύει και μια γεώτρηση. Και τέλος να πω για τις γεωτρήσεις, επειδή πολλοί ανοίγουν καινούργιες γεωτρήσεις, όταν ανοίγουν καινούργια γεώτρηση, πριν να προχωρήσουν στην εγκατάσταση των σωληνώσεων και του εξοπλισμού, θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει μια ανάλυση. Μην μου το φέρνουν μετά. Έχει τύχει και μετά να μου φέρνουν νερό και από ό,τι δεν κάνει, πρέπει να την. Ενώ έχει κάνει ήδη ένα σωρό. Ναι, έχει κάνει ένα σωρό έξοδο. Ναι. Τώρα το να ανοίξει μια γεώτρηση σε σχέση με να τη σωληνώσει και να βάλει τα μηχανήματα, το κόστος μετά είναι τετραπλάσιο σχεδόν. Έτσι, άρα πριν να προχωρήσεις στην εγκατάσταση κτλ., μέτρηση, και εφόσον το νερό είναι καλό, σαφέστατα μετά κάνεις. Τώρα αυτό μπορεί όμως να διορθώνεται, κύριε Λεμάκη, στην πορεία με κάποιο είδους αφαλάτος, σαφέστατα, ας πούμε, έτσι. Σαφέστατα, τα περισσότερα νερά μπορούμε να τα διορθώσουμε. Έχουμε και δύσκολες περιπτώσεις. Αν η ηλεκτρική αγωγημότητα οφείλεται περισσότερο σε άλατα, με ένα σύστημα αντίστροφης όσμωσης μπορούν να καθαριστούν και να πάρουμε πολύ πολύ καθαρό νερό και να το χρησιμοποιήσουμε είτε για, ακόμη και για πόσιμο ή για άρδευση ή οτιδήποτε. Πολλοί παραγωγοί έχουν τέτοια συστήματα. Εκεί που εντοπίζεται πρόβλημα είναι αν υπάρχουν ιχνοστοιχεία μέσα στο νερό που δημιουργούν προβλήματα στο μηχάνημα, δηλαδή αν υπάρχει μαγκάνιο, αν υπάρχει σίδηρος. Αυτό πάλι, αν το δούμε με την ανάλυση, αυτός ο οποίος θα σχεδιάσει ένα τέτοιο σύστημα θα λάβει τις κατάλληλες προφυλάξεις, ούτως ώστε να μην καταστρέφονται οι μεμβράνες γρήγορα. Και επίσης, αν υπάρχει βόριο στο νερό, που έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις, αυτό δεν απομακρύνεται δυστυχώς με τα συστήματα της αντίστροφης, επειδή είναι πολύ πολύ μικρό το μόριο του βορείου, περνάει μέσα ουσιαστικά από αυτή την περατή μεμβράνη, αφαιρεί ένα ποσοστό τώρα της τάξης του 20-30%, αναλόγως τώρα τον τύπο της μεμβράνης μπορεί ίσως να πάει και λίγο παραπάνω, αλλά σίγουρα δεν μηδενίζει όπως μηδενίζουν τα υπόλοιπα στοιχεία. Και εκεί πάλι όμως και αυτό, με κάποιες ειδικές ρητρίνες μπορούμε να το αποφαιρέσουμε, βέβαια με το ανάλογο κόστος. Απλά
οτιδήποτε πάλι έχουμε, αν γνωρίζουμε με το τι έχουμε να κάνουμε, μπορούμε να έχουμε και εικόνα για το τι χρειάζεται, για το τι εξοπλισμό, για το τι κόστος έχει όλο αυτό κτλ. Για να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Mm-hmm. Μάλιστα, πολύ σωστή παρατήρηση για τις γεωτρήσεις. Δεν ξέρω βέβαια πώς προχωρούν σε αυτό, έχοντας κατά νου ότι μπορεί να μην βρέξει ή έχω το δικό μου νερό, θα το εκμεταλλευτώ. Για... Έχει αρκετούς που χρησιμοποιούν, έχει αρκετούς που χρησιμοποιούν δικά τους νερά. Και ειδικότερα όταν είχαμε το πρόβλημα της λειψιδρίας τα προηγούμενα πανικός, χρόνια, πολλά πηγάδια ξαναχρησιμοποιήθηκαν, γιατί παρότι, δηλαδή ένα πηγάδι τώρα για παράδειγμα που είναι στη τάξη αγωγημότητα περίπου στο 2,5, δύσκολα το χρησιμοποιείς, ή τέλος πάντων δύσκολα το χρησιμοποιείς, να το πούμε καλύτερα, επί μακρόν. Μπορεί να κάνεις κάποια ποτίσματα στην ανάγκη, αλλά δεν είναι και ότι καλύτερο το χρησιμοποιείς καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας. Όμως, πέρυσι, ας πούμε, συγκρίνοντας το με το νερό που είχαμε στο φράγμα, λέμε: OK, βάλτο. Έτσι. Βέβαια, φέτος έχουν αλλάξει τα δεδομένα από τη στιγμή που έχουμε το φράγμα και είναι καλύτερο το νερό. Εννοείται ότι πάμε εκεί. Εκεί τώρα δεν ξέρει και ο παραγωγός με τι να κάνει. Να βάλω, να κάνω, αφού έχω δικό μου νερό και να το έχω καβάντζα, ας πούμε, σε περίπτωση πάλι λειψιδρίας, τι να κάνω. Υπάρχει ένα θέμα εκεί. Αρκετοί τα εκμεταλλεύονται πάντως. Εγώ δηλαδή ξέρω πολλούς παραγωγούς και αυτό τους δίνει και μια, να το πούμε, σιγουριά. Όσον αφορά την ανασφάλεια. Ακριβώς. Ναι, σωστά. Και επίσης αυτό που ήθελα να συμπληρώσω εδώ στα νερά είναι ουσιαστικά ότι από πέρυσι ακούγαμε σχετικά με τα έργα που πρόκειται να γίνουν. Τώρα δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει και κάτι τελευταία, να πω την αλήθεια, ειδικότερα για την προσαγωγό Διόρυγα. Περιμένουμε την εγκατάσταση του εργολάβου. Είναι από πέρυσι, δηλαδή θυμάμαι από τον Οκτώβριο ή Νοέμβριο που γινόταν έτσι μια κουβέντα ότι είχε τελειώσει η δουλειά, ότι ξεκινούσε κτλ. Πέρασε ένα χρόνο. Δεν βλέπω κάτι και βασικά το λέω περισσότερο ότι δεν πρέπει ποτέ να εφησυχάζουμε σαν περιοχή για το νερό, διότι οι ανάγκες που έχουμε είναι μεγάλες και είναι και αυξανόμενες οι ανάγκες που έχουμε, για δύο λόγους. Και λόγω τουρισμού αν θέλετε, έτσι, αλλά και λόγω του ότι σιγά σιγά αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι μεγαλώνουμε την καλλιεργητική περίοδο υποχρεωτικά. Ενώ παλιότερα, δηλαδή, ναι, ενώ παλιότερα ξεκινούσαμε κάπου εκεί στο Σεπτέμβριο και Μάιο οι περισσότεροι είχαν ξεπατώσει, βλέπουμε και δεύτερες και τρίτες καλλιέργειες. Θα πρέπει λοιπόν οι παραγωγοί να έχουν το νερό το οποίο να το χρειάζονται. Έτσι. Έχουμε και παραδείγματα άλλων περιοχών που καλλιεργούν επίσης όλο το χρόνο και εδώ μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Έχουμε χάσει δυστυχώς το πλεονέκτημα αυτό που είχαμε εκεί κατά την άνοιξη που ήμασταν μοναδικοί που κόβουν και άλλες περιοχές, πράγμα που σημαίνει ότι τα έσοδα πλέον έχουν ελαττωθεί. Αναγκαστικά πρέπει να μεγαλώσουμε λίγο την καλλιεργητική περίοδο για να μπορέσουμε ουσιαστικά να καλύψουμε τις ανάγκες οι οποίες προκύπτουν, άρα χρειαζόμαστε νερό. Εγώ αυτό που βλέπω μόνο από ιδιωτική πρωτοβουλία πάει, δηλαδή τη χρονιά που πέρασε, από τις βόλτες έτσι που κάνουμε, βλέπω αρκετούς, και αυτό είναι παρήγορο, ιδιωτικά ο καθένας να κάνει την οβριοδεξαμενή, να μαζεύει λίγο βρόχινο νερό και να πηγαίνουμε έτσι παρακάτω. Μακάρι κάποια στιγμή να ξεκινήσουν και αυτά τα λεγόμενα τα μεγάλα έργα και τα συνοδά που λένε εκεί του φράγματος και τα λοιπά και που το τα κάνουν τόσα χρόνια. Ναι, απλά νομίζω ότι τώρα που έχουμε νερό και έχουμε και πιο καθαρό μυαλό όλοι μας, δηλαδή και η παραγωγή και ο ΤΟΕΒ και ο Δήμος και όλοι όσοι εμπλέκονται τέλος πάντων σε αυτό το κομμάτι, τώρα ίσως θα ήταν η εποχή για να κάνουμε αυτές τις κουβέντες που έχουμε όλοι καθαρό νερό και δεν πιεζόμαστε, για να πάρουμε και τις πιο σωστές αποφάσεις, όχι για αυτή τη χρονιά, για την επόμενη 20ετία αν θέλεις. Έτσι, γιατί αν δεν βάζεις τέτοια πλάνα, δηλαδή φτιάξαμε ένα φράγμα πριν 40 χρόνια, υπερκάλυψες τις ανάγκες τότε και τελειώσαμε εκεί. Και ερχόμαστε μετά από 40 χρόνια και λέμε που δεν μας φτάνει, που είναι κακό το νερό, που είναι έτσι, που είναι αλλιώς. Έτσι. Άρα ένα σοβαρό πλάνο, έτσι, το νερό, και γι' αυτό δεν το ξεχνάμε και γι' αυτό είστε εδώ σήμερα, για να θυμηθούμε το νερό, τι είχαμε πέρυσι, τι έχουμε φέτος, και να μην εφησυχάσουμε πραγματικά. Αυτό είναι το σημαντικό στοιχείο της σημερινής συζήτησης, έτσι, γιατί όποια έργα προγραμματίζεις δεν θα κάνεις την επόμενη μέρα. Έτσι, και πες ότι δεν βρέχει φέτος και την επόμενη χρονιά επίσης έχουμε λειψιδρία.
τι κάνουμε. Μην βρεθούμε ναι. πάλι έτσι, σε αυτή την κατάσταση, mm-hmm. την έκτακτη ανάγκη. Mm-hmm. Λοιπόν, ωραία. Δεν ξέρω αν για τα νερά, νομίζω ότι είπαμε αρκετά πράγματα. Κρατάω το ότι είναι καλό το νερό. Απλά ο κάθε παραγωγός που θα κάνει ανάλυση νερού να προσέχει αυτό το μυστικό που είπατε με, με τα ανταγωνιστικά στοιχεία. Ακριβώς, τα στοιχεία αυτό, που έχει. Το μυστικό. Ναι. Και επίσης, ναι. Πιστεύω ότι περισσότερη παραγωγή κάνουν λογική χρήση του νερού. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχουμε πολύ νερό να το χρησιμοποιούμε και αλόγιστα. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως, όταν το χρησιμοποιούμε αλόγιστα μέσα στο θερμοκήπιο, θα μας κάνει και ζημιά. Mm-hmm. Έτσι, διότι το νερό ξεπλύνει κιόλας. Δηλαδή, από τη μια μπορεί, επειδή τυχαίνει πολλές φορές αυτά και το βλέπουμε από τις αναλύσεις, μπορεί να βάζουμε λίπασμα, αλλά να είναι η ποσότητα του νερού τόσο μεγάλη που βάζουμε, το οποίο ξεπλύνεται, πηγαίνει σε μεγαλύτερα βάθη και επομένως τα φυτά μας, παρότι εμείς λιπαίνουμε, ναι. δεν βρίσκουν τα στοιχεία τα mm-hmm. οποία τους είναι απαραίτητα. Άρα. Άρα θέλουμε και μια προσοχή εκεί. Δεν είναι κακό, μη φοβούνται να λερώσουν τα χέρια τους. Αν θέλεις κάθε μέρα, αν θέλεις μέρα παραμέρα ή τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, σκάβουμε εκεί κοντά στις ριζούλες των φυτών, πιάνουμε το χώμα, να αισθανθούμε mm-hmm. έτσι την υγρασία, να δούμε. Mm-hmm. Οκ, okay, το πότισμα που κάνουμε είναι καλό, δεν είναι. Mm-hmm. Δηλαδή, πέρα από την εικόνα, πολλές φορές που βλέπουμε το φυτό μας, σαφέστατα θα σου δείξει κάποια συντόματα αν διψάει, αλλά είναι πολύ, θα το δεις καθημερινά και μπορεί να σου καταρρεύσει το φυτό από το. Οπότε πριν το κοιτάμε καμιά φορά. Ναι, ναι, ναι. Ελέγχοντας αυτό, αποκτά και μια εμπειρία, δηλαδή πέρα από το υπέργειο, να το πούμε, τμήμα του φυτού, να κοιτάζουμε λίγο και τι γίνεται και στη ρίζα. Με την ευκαιρία θα δούμε και κάποιες ριζούλες αν είναι καθαρές, γιατί πολλές φορές και από εκεί προκύπτουν πολλά προβλήματα. Μπορεί εμείς να κάνουμε την ανάλυση να είναι σωστή, μπορεί η λίπαση που κάνουμε να είναι πάρα πολύ καλή, να μην βλέπουμε το αποτέλεσμα αυτό στην καλλιέργεια mm-hmm. και να φταίει κάποιο πρόβλημα που υπάρχει στη ρίζα. Τουλάχιστον οπτικά σε πρώτη φάση κάποια θεματάκια μπορούμε να τα δούμε. Άλιστα. Ωραία. Να παίρνω τώρα από εκεί αφορμή που λέτε και πάμε στα εδάφη. Mm-hmm. Συνήθως τώρα αρχή της καλλιέργειας έρχεται αναλύσεις εδάφους, έτσι δεν είναι, κύριε Λεμονάκη? Ναι. Περισσότεροι παραγωγοί ναι. έρχονται, έχουν μπει στο τρυπάκι από ό,τι έχω. Όχι πάρα πολύ, είναι συγκεκριμένοι ναι. εκείνοι. Αλήθεια. Ναι, είναι συγκεκριμένοι. Για να δουν τι έχει το εδαφός τους, ποια στοιχεία έχει, ποια στοιχεία θα χρειαστεί στη μεταφύτευση, ας πούμε, να είναι εντάξει στο ριζικό σύστημα του φυτού. Έχει αρκετούς, αλλά όχι πάρα πολύ. Έχει, δηλαδή θα έλεγα πάρα πολύ, περιμένουν ουσιαστικά να προκύψει ένα πρόβλημα, να δοκιμάσουν τα πάντα και μετά να κάνουν μια ανάλυση. Το οποίο, πάλι ξαναλέω, στις περιπτώσεις εκείνους που είναι θέμα θρέψης το πρόβλημα, πάλι θα διορθωθεί, όμως θα έχει ένα κόστος στην καλλιέργεια, εννοώ ότι έχει περάσει είναι καιρός. Πολύ σημαντικό. Ναι. Ουσιαστικά είναι να κάνουμε πριν τη φύτευση. Να γίνει πριν, να γίνει δηλαδή όταν πρέπει. Mm-hmm. Και όταν λέμε όταν πρέπει, τι εννοούμε? Στα θερμοκήπια, επειδή αυτός είναι ο κύριος όγκος της δουλειάς μου, επομένως εκεί αναφερόμαστε πιο πολύ. Η πρώτη ανάλυση μπορεί να γίνει περίπου μια εβδομάδα ή 10 μέρες στο πολύ μετά τη μεταφύτευση. Και ο λόγος που γίνεται μια εβδομάδα και όχι για παράδειγμα με τη φύτευση ή πριν τη φύτευση είναι τι? Είναι ποιος, για να τον καταλάβουν και οι παραγωγοί. Όταν πριν να φυτέψουμε, οι περισσότεροι έχουμε σκεπασμένα τα θερμοκήπια μας με ένα νάιλον ηλιακής, κάνοντας ηλιακή απολίμανση ή τέλος πάντων οποιαδήποτε απολίμανση. Όταν λοιπόν αφήνουμε το έδαφος μας για 1, 2, 3, 4 μήνες, ανάλογα δηλαδή πόσο αφήνει ο κάθε παραγωγός, το χώμα σιγά σιγά στεγνώνει. Αυτό είναι αποτέλεσμα οτιδήποτε άλατα ή ακόμη και θρεπτικά στοιχεία υπάρχουν στο υπέδαφος. Όπως ανεβαίνει η υγρασία προς τα πάνω και στεγνώνει το έδαφος, παρασύρει λοιπόν και αυτά τα στοιχεία προς τα πάνω. Άρα, εάν πάμε εμείς να πάρουμε, να μετρήσουμε ένα δείγμα πριν τη φύτευση, θα μετρήσουμε κάποια στοιχεία τα οποία συγκεντρώσει θα είναι αρκετά υψηλές, οι οποίες όμως μετά, με τα πρώτα ποτίσματα που θα κάνουμε, πάλι αυτά
θα καταλήξουν είτε στο διάδρομο είτε στο υπέδαφος. Άρα, για να μην έχουμε λοιπόν πλασματική εικόνα, γιατί ουσιαστικά άμα το πάρουμε πριν θα είναι λίγο πλασματική εικόνα, για να δώσουμε ας πούμε ένα νούμερο για να καταλαβαίνουν και η παραγωγή τι λέμε, μπορεί να μετρήσουμε μια αγωγημότητα στο έδαφος 5 πριν και μετά από 10 μέρες που θα έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση και έχουν ξεκινήσει και ποτίζουν κάθε μέρα κτλ. Να πάει στο 2,5. Άρα το φυτός δεν βλέπει το 5, βλέπει το 2,5. Αυτό είναι που βλέπει τελικά η ρίζα σου. Γι' αυτό λέμε ότι μια εβδομάδα ή 10 μέρες μετά, και βέβαια καθόλου μετά τη διάρκεια της καλλιέργειας, οποτεδήποτε θέλουν ή προκύψει ή δεν προκύψει πρόβλημα, είσαι αν θέλεις. Για μένα, αν δεν κάνει κάποιος μια ανάλυση στο ξεκίνημα της καλλιέργειας, ας την κάνει τουλάχιστον όταν είναι στο φόρτωμα το φυτό, δηλαδή όταν είναι λίγο πριν να ξεκινήσει η συγκομιδή, ακριβώς. Έτσι. Το καλύτερο βέβαια είναι να γίνονται δύο αναλύσεις, μια στο ξεκίνημα και μια πριν την έναρξη της συγκομιδής. Μάλιστα, και με αυτό τον τρόπο θα ξέρει τι ελλείψεις έχει το φυτό, τι δεν κάνει, πολύ σημαντικά. Θα δει τις ελλείψεις που υπάρχουν στο έδαφος του, θα δει τις περίσσιες που μπορεί να υπάρχουν από κάποια στοιχεία, θα δει τις συγκέντρωση των αλάτων που μπορεί να υπάρχουν. Άρα θα κανονίσει τη λίπασή του με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύψει τις ελλείψεις όπου υπάρχουν, να μειώσει τις τις συγκεντρώσεις των στοιχείων οι οποίες είναι αρκετά υψηλά. Και εν τέλει, Μαρία, αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να φτιάξουμε σωστές αναλογίες, διότι το φυτό χρειάζεται από όλα τα στοιχεία. Δεν σημαίνει ένα στοιχείο επειδή το βάζουμε τσουβάλια, για παράδειγμα το κάλιο, έτσι συνήθως νητροκάλιο, όχι, άλλο θέλω να πω, ότι επειδή το βάζουμε σε μεγάλες ποσότητες ότι είναι πιο σημαντικό από ένα στοιχείο που θα βάλω 200 γραμμάρια. Είναι το ίδιο σημαντικό. Σας το λέω αυτό με τα λόγου γνώσεως, πιστέψε με. Εξάλλου εδώ ισχύει η αρχή του ελαχίστου. Έτσι, το έχουμε ξαναπεί, ένας Γερμανός χημικός από τους πρώτους που ασχολούνταν με την γεωργική χημεία το 1800 κάτι, είχε πει ότι ακόμα και όλα τα στοιχεία να τα έχω σε επαρκείς ποσότητες, ένα στοιχείο μόνο να λείπει, θα είναι εκείνο το οποίο θα μου καθορίσει το ύψος της τελικής παραγωγής. Άρα και όταν θα κάνουμε λοιπόν εμείς μια ανάλυση, θα κοιτάξουμε όλα τα στοιχεία ένα προς ένα. Δεν αρκεί να έχω το κάλιο σε επαρκείς ποσότητες, δεν αρκεί να έχω το φόσφορο, δεν αρκεί να έχω το άζωτο, πρέπει και ο σίδηρος να είναι καλός και το μαγκάνιο και το βόριο, όλα δηλαδή τα στοιχεία τα οποία γνωρίζουμε ότι συμμετέχουν και είναι απαραίτητα για την εξέλιξη της καλλιέργειας. Θα προσπαθήσουμε με τη λίπαση την οποία θα κάνουμε να καλύψουμε το κομμάτι το ποσοτικό, δηλαδή το τι ποσότητα χρειάζεται συγκεκριμένη καλλιέργεια να υπάρχει στο έδαφος, ώστε να έχω το βέλτιστο αποτέλεσμα, και να είναι και σε σωστή αναλογία με τα υπόλοιπα. Έτσι, για να καλύψουμε και το κομμάτι και των συνεργειών, δηλαδή το ότι κάποια στοιχεία συνεργάζονται, το ένα είναι απαραίτητο για το λειτουργούν άλλο, συνεργιστικά το ένα στην απορρόφηση του άλλου, και για να αποφύγουμε το κομμάτι των ανταγωνισμών. Έτσι. Αυτό ουσιαστικά, αυτό θα είναι το μέλημα μετά που θα κάνουμε την ανάλυση. Αυτό θα πρέπει να είναι το μέλημα του συναδέλφου γεωπόνου ή και παραγωγού, αν θέλεις, που πολλοί γνωρίζουν και φτιάχνουν μόνοι τις συνταγές τους, να πρέπει να φτιάξει με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να καλύψει όλα αυτά τα πράγματα για να έχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα. Υπάρχει δηλαδή, κύριε Λεμονάκη, μια ισορροπία. Σαφέστατα. Έτσι, σε όλα αυτά τα στοιχεία που λέτε, και γιατί κάποια συνεργασία, να το πω ας πούμε, λένε καμιά φορά ότι δεν μπορείς να απορροφήσεις το σίδηρο, ας πούμε, αν φας τυρί. Δεν μπορεί να απορροφηθεί. Είναι ανταγωνιστικά τα στοιχεία. Ή για να απορροφηθεί καλά ο σίδηρος στο σώμα σου, πρέπει να έχεις και το φιλικό οξύ, αν το λέω σωστά, φιλικό εφορικό. Ισχύει κάτι ανάλογο, σαφέστατα. Κάτι ανάλογα καταλαβαίνω, ναι, και στα φυτά. Ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία που λειτουργούν ανταγωνιστικά τώρα και δεν αφήνουν να απορροφήσει σε αυτό τώρα το κομμάτι, να αναφέρουμε επίσης ότι ένα σημαντικό, πολύ σημαντικό ρόλο στην απορρόφηση των στοιχείων παίζει και το pH που έχω στο έδαφος. Το pH τώρα στο έδαφος
Το βέλτιστο που θα θέλαμε να το πούμε για τις καλλιεργίες που καλλιεργούμε τέλος πάντων εμείς, γιατί έχουμε και κάποιες καλλιεργίες που θέλουν και πιο όξινα εδάφη, θέλουν και, και κάποια που μπορούν και σε πιο βασικά. Είναι περίπου στο 6,5. Εκεί λοιπόν στο 6,5 έχω τη βέλτιστη απορροφησιμότητα των στοιχείων που υπάρχουν στο έδαφος. Όμως, προσέξτε τώρα, δείτε τι γίνεται εδώ. Τα εδάφη της περιοχής μας είναι πάνω από 7. 7,5 και 7,8 βλέπουμε πολλές φορές και τα λοιπά. Τι γίνεται σε αυτά τα pH, σε αυτό το εύρος το pH, δηλαδή που κυμαίνονται τα εδάφη τα δικά μας, δεν έχουμε πρόβλημα στην απορρόφηση των μακροστοιχείων. Όταν λέμε μακροστοιχεία εννοούμε το άζωτο, το φόσφορο, το κάλιο, το ασβέστιο, το μαγνήσιο. Αυτά λοιπόν, το θείο, αυτά δεν έχουν πρόβλημα σε αυτό το pH, δηλαδή εφόσον υπάρχει στο έδαφος η διαθεσιμότητα, να το πούμε, στο φυτό είναι στο 100%. Αυτά τα στοιχεία τα οποία μειώνουν τη διαθεσιμότητά τους σε αυτό το pH είναι τα ιχνοστοιχεία, έτσι. Δηλαδή, για παράδειγμα, το μαγκάνιο, όταν έχω ένα pH στο 7,8, η διαθεσιμότητά του μπορεί να πέσει στο 20%. Δηλαδή μπορεί να έχω καλή ποσότητα μαγκανίου στο έδαφος, όμως λόγω pH να μην είναι όλο διαθέσιμο για το φυτό. Αυτός είναι και ο λόγος που πολλοί ή οι περισσότεροι παραγωγοί εδώ το γνωρίζουν και οι συνάδελφοι γεωπόνοι της περιοχής και ουσιαστικά χορηγούν τα συγκεκριμένα στοιχεία σε χιλική μορφή. Είναι κάποιες μορφές οι οποίες το φυτό μπορεί να τα απορροφήσει ανεξαρτήτως του pH. Δηλαδή ακόμη και στο υψηλό pH που έχουμε, το pH, το μαγκάνιο για παράδειγμα που θα βάλεις ή ο σίδερος που θα βάλεις που θα είναι σε χημική μορφή, ουσιαστικά είναι 100% διαθέσιμη η συγκεκριμένη μορφή για το φυτό. Αυτός είναι και ο λόγος που χρησιμοποιούμε και τα χιλικά. Εδώ πάλι να εφιστήσω την προσοχή και στους συνάδελφους γεωπόνους αλλά και στους παραγωγούς, ότι ειδικότερα στον σίδηρο υπάρχουν διάφοροι, το γνωρίζουν, διάφοροι τύποι, διάφοροι χιλικοί παράγοντες, έτσι, που έχει να κάνει με σε ποιο εύρος pH μπορεί να λειτουργήσει ο καθένας, έτσι. Άρα ανάλογα το pH που έχω στο έδαφος θα πρέπει να επιλέγεται και ο σωστός τύπος σιδήρου για το έδαφος μου, τόσο ώστε από τη στιγμή που βάζω κάτι το οποίο το πληρώνει και πιο ακριβό, γιατί αυτά βέβαια τα σκευάσματα, Μαρία, φαντάσου ότι είναι σχεδόν η διαφορά της τιμής σε σχέση με το να βάλεις μια απλή μορφή, ένα θηϊκό για παράδειγμα ιχνοστοιχείο, μπορεί να είναι και 3 με 4 φορές ακριβώς υψηλότερη. Μάλιστα. Πάντοτε μιλάμε ανά κιλό του συγκεκριμένου σκευάσματος. Ωραία. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, οπότε, μυστικά αρκετά για τους παραγωγούς, για όσους δεν ξέρουν, αλλά και νομίζω ότι αρκετοί γνωρίζουν και καταλαβαίνουν τι λέτε τώρα εσείς κύριε Λεμονάκη, και για τα εδάφη και για τα νερά. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε πριν σας ευχαριστήσω πολύ πολύ για ένα τελευταίο πάλι στο έδαφος, το οποίο να αναφέρουμε, γιατί αναφερθήκαμε τόση ώρα, αναφερόμαστε στο κομμάτι της χημικής ανάλυσης στο έδαφος, που θα μας δείξει δηλαδή τα στοιχεία που έχουμε. Πολύ πολύ σημαντικό, το οποίο θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στη διαχείριση της άρδευσης, είναι η μηχανική σύσταση που έχω στο έδαφος, δηλαδή το ποσοστό άμμου, άργυλου, ηλίος. Έτσι. Είναι μια ξεχωριστή μέτρηση που γίνεται στο έδαφος, επίσης γίνεται στο εργαστήριό μας, το οποίο όμως είναι και κάτι το οποίο δεν αλλάζει. Δηλαδή αν το μετρήσω τώρα, αν μετρήσω τη μηχανική σύσταση που έχω τώρα στο χωράφι μου, αυτή, φαντάζομαι τώρα, Μαρία, ότι μπορεί να είναι σταθερή για τα επόμενα σχεδόν 10 χρόνια. Ναι. Αυτό δεν αλλάζει. Άρα είναι καλό όμως να έχω, να ξέρω πόση άμμο έχω, για να μπορώ να δικαιολογήσω ίσως και την ποσότητα του νερού που χρειάζεται το χωράφι μου ή όχι. Και επίσης πολύ πολύ σημαντική μέτρηση είναι η μέτρηση της οργανικής ουσίας, το οποίο ουσιαστικά η οργανική ουσία είναι, να το πούμε, όλες εκείνες οι μικρές οργανικές ενώσεις οι οποίες προκύπτουν κατά την αποσύνθεση οποιοδήποτε
οργανικού υλικού, μα ή μια κοπριά έχω βάλει ή κάποια φυτικά υπολείμματα, υπολείμματα ας πούμε που... Ναι, καμιά φορά τα... Ακριβώς. Από εκεί λοιπόν, κατά τη διάρκεια της αποσύνθεσης των συγκεκριμένων προϊόντων, ουσιαστικά το έδαφος εμπλουτίζεται με οργανική ουσία, γίνεται πάλι μια ειδική μέτρηση της οργανικής ουσίας. Η περιεκτικότητα πρέπει να έχουμε στο έδαφος είναι από 2 έως 6%. Κάτω από 2 σαφέστατα πρέπει να εμπλουτίσουμε το χωράφι μας. Όταν φτάνουμε πάνω από 5 θέλει μια προσοχή, γιατί λειτουργεί πάλι αντίστροφα όταν έχουμε πολύ οργανική ουσία. Γιατί, το λέω αυτό γιατί έχουμε πολλούς παραγωγούς οι οποίοι έχουν δει τα ωφέλη της κοπριάς, να το πούμε, ναι, στο έδαφος τους, αλλά το να βάλεις και πολύ, από ένα σημείο και μετά το ίδιο εκείνο το υλικό μπορεί να σου δεσμεύει στοιχεία αντί για να σου αποδίδει. Άρα και αυτή η μέτρηση είναι πολύ πολύ σημαντική και πρέπει οποιοδήποτε θέλει να εμπλουτίσει το χωράφι του, για να μπορεί να υπολογίσει την τελική και τι ποσότητα μπορεί να μπει χρειάζεται, θα πρέπει να γίνει αυτή η μέτρηση. Πάλι όμως και εκεί δεν αλλάζει πολύ εύκολα σε σχέση με τον τρόπο τον οποίο αλλάζουν τα χημικά στοιχεία. Δηλαδή αν θα κάνω μια μέτρηση τώρα, μπορεί μετά από 1-2 χρόνια πάλι να ξανακάνω στην οργανική ουσία. Έτσι. Εσείς δίνετε οδηγίες ανάλογα και με τώρα, το τι θα ακόμη σας πει ο παραγωγός, ακόμη όμως και εγκατεστημένη να είναι η καλλιέργεια, εφόσον διαπιστώσουμε ότι η οργανική ουσία του εδάφους είναι χαμηλή, τότε σαφέστατα συστήνουμε στον παραγωγό, υπάρχουν προϊόντα που μπορούν με την υδρολίπανση να περάσουν στο χωράφι και να καλύψουν ουσιαστικά τις ανάγκες της καλλιέργειας στο κομμάτι αυτό, δηλαδή εκεί που υπάρχει η έλλειψη. Αν δεν το ξέρουμε βέβαια, βάζεις στην τύχη, συνήθως βάζουν στην τύχη η παραγωγή. Και άλλες φορές χρειάζεται, άλλες μπορεί να μην χρειάζεται. Μάλιστα. Πόσο σημαντικό τελικά είναι αυτό, το να ξεκινούμε σωστά την καλλιέργειά μας με μια ανάλυση νερού και μια ανάλυση εδάφους, έτσι, είναι πολύ σημαντικό. Να ξεκινούμε και άλλη μια, λέτε, πριν να αρχίζουμε να κόβουμε. Έτσι, ακριβώς. Για να μπορούμε να ταΐσουμε σωστά το φυτό του, λέτε, εκλαϊκευμένα, προκειμένου να έχει αυτά τα στοιχεία που χρειάζεται για μια σωστή παραγωγή. Ακριβώς. Πάρα πολύ. Φαντάσου και εγώ τα κατάλαβα, Αντώνη. Δηλαδή, τρομερό. Προσπαθώ να τα λέω με όσο γίνεται πιο απλά. Τώρα, οτιδήποτε θέμα υπάρχει, εύκολα μας βρίσκουν. Η παραγωγή εδώ, στην περιοχή τους είμαστε. Τα γραφεία μας είναι εκεί στο Ξεροπήγαδο, μπροστά από του Χατζη Μαρκάκη που κατασκευάζει τα θερμοκήπη ακριβώς πάνω στον κεντρικό δρόμο. Πολλοί να μην το ξέρουν, το λέμε. Αν κάποιος θέλει κάτι ή από το τηλέφωνο να μας επισκεφτεί, η δουλειά μας είναι αυτή, έτσι, να βοηθάμε τον κόσμο στο συγκεκριμένο κομμάτι. Ελπίζω να βοηθήσαμε σήμερα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Χρήσιμες και οι πληροφορίες και τα μυστικά και για το τι πρέπει να κάνουμε μια ανάλυση, νομίζω πολύ σημαντικό. Να είσαι καλά και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Και εγώ σας ευχαριστώ και οτιδήποτε χρειαστεί εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ, καλημέρα. Φίλες και φίλοι, μείνετε γιατί σε λίγο έχει πρεμιέρα η νέα εκπομπή του ηχό, πολιτική εκπομπή του ηχό. Θα είναι εδώ μαζί μας πρώτη εκπομπή ο κύριος Κιφωνίδης. Σε λίγο θα τον ακούσετε ζωντανά. Μείνετε. Θέλετε να πετύχετε τους στόχους σας? Κέντρο Ιδιαίτερων Μαθημάτων Επίκεντρο. Μεθοδευμένη διδασκαλία από άριστα καταρτισμένους καθηγητές με επίκεντρο το μαθητή. Ομοιογενή τμήματα 3-4 ατόμων. Μαθήματα γυμνάσια.